Και συνεχίζουμε στο κεντρικό στούντιο του RTV με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε περίμενα σήμερα με διαφορετική ενδυματολογική, αν θέλεις έτσι, κουλτούρα και άποψη. Ναι. Εμένα βέβαια φαίνεται πιο ροζ, έτσι, αλλά είναι λίγο πιο κόκκινο. Ναι. Σήμερα λοιπόν θεωρώ ότι όλοι παίζουμε στα χρώματα της ομάδας του Ολυμπιακού, η οποία έφερε το ευρωπαϊκό στη χώρα. Πώς να το κάνουμε? Ναι, δεν ήθελα να κλέψω τις εντυπώσεις από τον Ηλία τον Γκανιάτσα. Έτσι, θα το πούμε αυτό. Ξεχύθηκε στους δρόμους. Έτσι. Είδες λοιπόν χθες που γίναμε. Έκανε ρεπορτάζ. Μάντις. Ναι. Το είπαμε εμείς στο κεντρικό δελτίο. Ναι. Σε ρώτησα, Βαγγέλη, μήπως θα κάνουμε έκτακτο δελτίο. Αλλά τελικά, όπως είπα, μας πρόλαβε ο διευθυντής του σταθμού, ο Ηλίας ο Γκανιάτσας, ο οποίος. Είχε ρεπορτάζ. Το είχε προγραμματίσει. Μυαλό του βέβαια, αλλά το είχε προγραμματίσει. Όλοι περιμέναμε έτσι, ε? Ναι. Έχει εμπειρία λοιπόν και στο ποδόσφαιρο, οπότε το είχε. Εμπειρία είχε και χτυποκάρδι να δεις που είχαν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αφορμή χθες τους πανηγυρισμούς, οι οποίοι έγιναν και στην Άρτα. Λογικό μου φαίνεται. Το είπαμε και άλλες φορές και εγώ είμαι φιλαθλός, φίλα προσκύμενη σε άλλη ομάδα, είμαι με την ΑΕΚ, αλλά αυτό καθόλου όμως δεν έχασε από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, πώς να το κάνουμε βρε παιδιά, είναι αυτή η ομάδα, όπως είπαμε, που κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελο. Και είναι σημαντικό και για τη δική μας τη χώρα. Λέγε εσύ τώρα που ξέρεις περισσότερα από τον αθλητισμό. Πολύ σημαντικό. Είναι καταρχάς ένας τίτλος που παίρνει μια ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι υπόλοιπες χώρες, στο Big Five που λέμε, δηλαδή Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, έχουν πάρα πολλές επενδύσεις κάνουν στο ποδόσφαιρο και διεκδικούν κάθε χρόνο τίτλους. Οπότε το να παίρνεις τον τίτλο από μια ιταλική ομάδα, τη Φιωρεντίνα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και δεύτερη συνεχόμενη φορά φιναλίστ στο Conference League η Φιωρεντίνα. Ναι, ναι. Και φέτος ο Ολυμπιακός της απαγορεύει να μπορέσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις του χαμένου τροπέου πέρυσι, χαμένο το τρόπαιο και φέτος για τη Φιωρεντίνα. Τώρα ο Ολυμπιακός, ελληνική ομάδα, αυτό το λέμε, αλλά καλό είναι και να το πιστεύουμε, δηλαδή όποια ελληνική ομάδα κερδίζει έναν ευρωπαϊκό τίτλο, είναι κάτι πολύ μεγάλο και μεγαλειώδη για τον ελληνικό αθλητισμό. Γιατί προσφέρει η κάθε ομάδα όταν κερδίζει ένα τρόπαιο και δι' ευρωπαϊκό στον τόπο. Ο Ολυμπιακός τώρα δίνει περισσότερες μονάδες στην Ελλάδα, στην κατάταξη που έχει στην Ευρώπη. Δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ακόμα περισσότερες ομάδες από την επόμενη χρονιά την είσοδό τους και την έξοδό τους στην Ευρώπη και την είσοδό τους στις διοργανώσεις. Όλα αυτά είναι πάντα για καλό και για όφελος του κάθε αθλήματος της χώρας. Τώρα, από εκεί και μετά, εννοείται ότι οι Ολυμπιακοί, οι φίλοι του θρύλου, έχουν γράψει μια δική τους ιστορία, όσοι το έζησαν αυτό εχθές το βράδυ, είτε μέσα από το γήπεδο είτε έξω. Θα το θυμούνται. Υπήρχαν πανηγυρισμοί σε όλη την Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ήπειρο. Ο Ηλίας βγήκε στους δρόμους της Άρτας, ο Γκανιάτσας, και πραγματικά με την κάμερα του RTV τα πλάνα παίζουν γενικότερα σε κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας σήμερα που έχει τραβήξει και στην Άρτα, όπου ξεχύθηκαν οι Ολυμπιακοί έξω. Η Άρτα έχει δυνατή θύρα 7 όσον αφορά τους φίλους και φιλάθλους του Ολυμπιακού, για να μην πω και οπαδούς. Έτσι. Επειδή βγήκα, ήθελα να δω αυτό το κλίμα μέσα στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Είδα βεβαίως οπαδούς του Ολυμπιακού, φιλάθλους, αλλά είδα και ανθρώπους όμως μεγαλύτερης ηλικίας, με παιδάκια μικρότερα ή εφήβους κτλ. Είδα και κάποιους γονιούς οι οποίοι, όπως έλεγαν και οι ίδιοι, εγώ δεν είμαι με τον Ολυμπιακό, αλλά βγήκα γιατί αυτή η ομάδα σήμερα εκπροσωπεί τη χώρα μου. Ναι, σωστό. Εκπροσωπεί τη χώρα μου και βγήκα να το ζήσω, να το δω, γιατί ήταν πάρα πολλά τα χρόνια που κάποια ελληνική ομάδα δεν είχε πάρει ποτέ ευρωπαϊκό τίτλο. Όχι, έτσι, δεν είχε πάρει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει ένα ευρωπαϊκό τίτλο και μάλιστα με συνθήκες πολύ ιδιαίτερες, γιατί επαναλαμβάνω ότι τα budget που έχουν
τα άλλα κράτη που, όπως είπα, ανήκουν σε αυτό το Big Five, όπως λέμε εμείς στον αθλητισμό, δηλαδή τα 5 καλύτερα κράτη που δίνουν πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μακριά. Και έτσι, να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, γιατί υπόθηκαν και κάποια σχόλια. Mm-hmm. Δεν ασχοληθήκατε, λέει, το ίδιο με τον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση στο μπάσκετ. Και εντάξει, έχω να πω, βεβαίως. Και θέμα προβάλαμε από τους πανηγυρισμούς στο δελτίο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και μαζί, Βαγγέλη, το σχολιάσαμε και είπαμε βεβαίως. Είναι αλλιώς το ποδόσφαιρο. Το άθλημα του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, το μπάσκετ μας έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες. Το ποδόσφαιρο λιγότερες, γιατί εκτός από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το Euro 2004 που κατέκτησε η χώρα μας, η Εθνική Ελλάδος, το ποδόσφαιρο, καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν έχει κερδίσει τρόπαιο και βαρύτιμο τρόπαιο όπως κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ενώ στο μπάσκετ μας έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός, πάνω απ' όλα που είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι φτάστερος πλέον, έχει κερδίσει 7 έτσι, τρόπαια ναι, στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί, ο Άρης τα παλιά χρόνια, τα καλά χρόνια μάλλον, εντάξει, τα πιο παλιά χρόνια. Οπότε λοιπόν εδώ τώρα ήταν ένας άθλος αυτός για τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην παράταση, οι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού που υπάρχουν, τα εκατομμύρια που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Διάβασα και κάτι άλλο και θέλω και αυτό λίγο να μου το εξηγήσεις, γιατί όπως σου είπα δεν ασχολούμαι πολύ με τα αθλητικά. Γράψανε σήμερα πάρα πολύ, αθλητικό γράφει κυρίως, ότι με τη νίκη αυτή του Ολυμπιακού ανοίγει ο δρόμος και για τις άλλες ομάδες. Τι εννοούν? Ότι μπορούν να τα καταφέρουν, ότι είναι το ίδιο. Ότι μπορούν όλοι. Έχουν το υπόβαθρο και έχουν πλέον, έτσι αν θέλεις, το δυναμικό εκείνο, τους παίκτες μάλλον εκείνος που μπορεί να κατακτήσουν και άλλες ομάδες. Ναι, εντάξει, ομάδες. Ανοίγει ο δρόμος με την έννοια ότι πρέπει να το πιστέψουν. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να επενδύσουν. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά εκατομμύρια πάνω στην ομάδα τα τελευταία χρόνια και επί την προεδρία του κυρίου Μαρινάκη. Οπότε λοιπόν πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κοστοβόρες. Πρέπει να διαθέσεις χρήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει, εγώ θα το έγραφα καλύτερα, ότι πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο με αυτή την επιτυχία στα νέα τα παιδιά. Πριν από λίγες ημέρες η ομάδα K19 του Ολυμπιακού, οι μικρότεροι δηλαδή, οι οποίοι γίνονται επαγγελματίες, έχουν γίνει κάποιοι από αυτούς, προετοιμάζονται και το επόμενο σκαλί είναι αυτή η ομάδα, η επαγγελματική, που κέρδισε το τρόπαιο εχθές το βράδυ. Οπότε παίκτες από την άλλη ομάδα του Ολυμπιακού, τη μικρότερη ομάδα, θα πρέπει να προωθηθούν στη νέα ομάδα. Οπότε λοιπόν αυτό ανοίγει όντως διάπλατα έναν διάδρομο για να περάσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι νέοι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και για να μπουν και στην πρώτη ομάδα και ταυτόχρονα να πιστέψουν οι ελληνικές ομάδες στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί ο Ολυμπιακός εχθές είχε ξένους, αλλά είχε και Έλληνες όμως. Ιστορικός πλέον αρχηγός για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος γίνεται ο πρώτος αρχηγός που έχει σηκώσει πάρα πολλά τρόπαια όσον αφορά τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός τα χρόνια που αγωνίζεται ο Κώστας Φορτούνης και ταυτόχρονα γίνεται και ο πρώτος αρχηγός του Ολυμπιακού που σηκώνει ευρωπαϊκό τίτλο. Οπότε λοιπόν όλα αυτά έχουν μια σειραφή και μια, θα έλεγα, εξέλιξη για την επόμενη μέρα, γιατί καλή είναι η πανηγυρισμή, αλλά πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει τη δυνατότητα την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά να πλασαριστεί σε δυνατά γκρουπ, να διεκδικήσει ακόμα καλύτερες θέσεις στους ομίλους στους οποίους θα παίξει. Γενικότερα αλλάζει η διαδικασία του ποδοσφαίρου στη χώρα μας με επιτυχίες των Μπαίνει ελληνικών ομάδων. Μπαίνει σε άλλη βάση εννοείς, έτσι. Ναι, εννοείται. Και διαμορφώνονται διαφορετικά τα στάνταρ. Και πιστεύουμε περισσότερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο ότι μπορεί να γίνει μια καλύτερη επένδυση. Γι' αυτό φωνάζουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Αν πάντως χθες σε όλη τη χώρα με τους πανηγυρισμούς, βεβαίως και οι Έλληνες το έχουν πιστέψει. Ναι. Και αν θέλεις, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, δεν νομίζω σήμερα βέβαια ότι μπορούμε να αντιπαραβάλουμε ανάλογη εικόνα με πολιτικούς, αλλά είπαν κάποιοι ότι τέτοιες εικόνες βλέπαμε με πολιτικές συγκεντρώσεις το 80, το 84, το 88, ας πούμε, όποτε γινόταν τότε. Γιατί σε ευρωπαϊκό τελικό δεν έχει βρεθεί άλλη ομάδα εκτός από τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλε που ήταν στο εξωτερικό. Οπότε μια ομάδα
και να γίνεται ο τελικός στην Ελλάδα, γιατί ο τελικός έγινε στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά έπεσε, έγινε φέτος η εισήγηση να γίνει στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Γούρικο και το γήπεδό μας, να τα λέμε. Οπότε, αυτά, έτσι. Ναι, το είπαν και οι Ολυμπιακοί ότι είναι και γούρικο και ότι έγινε και σωστή, θα έλεγα, υποδοχή. Και Βίκη, να το πούμε, για να μην κάνουμε πάντα τον αντίλογο, ότι δεν άνοιξε ρουθούνη, δεν άνοιξε μύτη. Δεν έγινε κανένα επεισόδιο σε καμία πόλη της χώρας, σε καμία πόλη της Ελλάδος, κάποια μικροεπισόδια μικρά. Καταστροφές γίνανε στο γήπεδο. Στο γήπεδο εντάξει. Οι καταστροφές δεν ήρθαν μόνο. Δεν είναι από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ήταν και από τους φίλους της Φιωρεντίνα. Δεν είναι ωραία εικόνα όμως να βλέπεις τώρα κάποιους φιλάθλους να βγαίνουν έξω από το γήπεδο κρατώντας δύο καρέκλες. Εννοείται και δεν το συζητάμε, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και με τις δύο ομάδες που βρέθηκαν στο γήπεδο. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει εννοείται να αποκαταστήσουν τις ζημιές, αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν έγιναν επεισόδια. Ήταν ένα τελικός που πραγματικά αν μεταφερθούν τώρα χιλιάδες φίλοι μιας ομάδας του Ολυμπιακού, όπως είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, και να φιλοξενήσει το νέο γήπεδο ότι ο Πάπα Ρένα της Νέας Φιλαδέλφειας, ένα τελικό που αγωνίζεται ελληνική ομάδα με ένα Ολυμπιακός, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Και όμως αποδείξαμε ότι όταν θέλουμε και η ελληνική αστυνομία και οι αρχές και οι φίλοι του ποδοσφαίρου και οι οπαδοί και οι χούλιγκαν κρατάνε αποστάσεις. Έτσι. Πάμε να φύγουμε λοιπόν από τον χθεσινό αγώνα, τους πανηγυρισμούς και πάμε σε ένα θέμα το οποίο εγώ πρώτη φορά αν θέλεις άκουσα τον όρο αυτό. Ποιο? Δικαστική αστυνομία. Ναι. Από το Σεπτέμβριο πιάνουν δουλειά. Συστήνεται. Ναι. Έχει... Δικαστική αστυνομία. Μέχρι τώρα ξέραμε και την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω με άλλη αν θέλεις λογική. Και εγώ σήμερα διάβασα. Αλλά δικαστική αστυνομία. Τα στοιχεία. Ναι. 188 χρόνια έχουν περάσει από το 1836, αναφέρουν τα δημοσιεύματα σήμερα, όπου η δικαστική αστυνομία προβλέφθηκε ως σώμα με διάταγμα τότε του Όθωνα. Τώρα λοιπόν η εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση έρχεται από την νυν κυβέρνηση, την υλοποιεί ο νυν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έχει πλέον πάρει σάρκα και οστά. Αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών του δικαστικού σώματος, αναφέρει, καθώς τόσο το πολιτικό προσωπικό όσο και το ένστολο τμήμα της που αποτελούν και τους βασικούς άξονες λειτουργίας της θα βοηθήσουν σε διαφορετικά επίπεδα το έργο απονομής της δικαιοσύνης. Τώρα, 500 άτομα που θα στελεχώσουν για αρχή το ένστολο τμήμα αυτού του νεοπαγού θεσμού βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης που γίνεται στη σχολεία στη φυλάκων Κομωτινής. Και με το νέο δικαστικό έτος από το Σεπτέμβριο του 2024 θα βρίσκονται στις θέσεις τους συνδράμοντας ουσιώδες στη φύλαξη των δικαστικών κτηρίων και στην εκτέλεση αποφάσεων που έμεναν στα συρτάρια στερώντας έσοδα από τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου. Και έτσι για να το κλείσω αξίζει να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων ήταν, το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έκαναν αιτήσεις 15.000 άτομα, 15.000 Έλληνες. Έκαναν αίτηση για να μπουν σε αυτή τη δικαστική αστυνομία. Στο νέο σώμα θα ενταχθούν και 150 άτομα, τα οποία θα στελεχώσουν το πολιτικό τμήμα και με τις γνώσεις τους θα βοηθήσουν τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς στην ταχύτερη διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων. Αρμοδιότητες συγκεκριμένες και από εκεί και μετά αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα και ποιες θα είναι και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες για να ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες. Δεν ήξερα καν ότι προϋπήρχε, δεν το ήξερα αυτό. Και μάλιστα, είναι σημαντική εξέλιξη πιστεύω και νομίζω ότι θα βοηθήσει γιατί έρχεται σε αυτά που είχαμε ξαναπεί πάλι εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι οργανώνεται και νέο τμήμα που θα είναι στα πρότυπα του FBI της Αμερικής. Αλλάζει η ελληνική αστυνομία με λίγα λόγια. Λοιπόν. Και πάμε και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όπου πλέον αποκτά αρμοδιότητες και για τα γεφύρια, ως επιβλέποντες. Ναι, για τις γέφυρες, τις οποίες αρχές, ναι. Κάναμε λόγο εδώ και τις προάλλες και για τη γέφυρα τη δική μας, που ενώνει τον Άραχτο και που μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρθηκε ότι πρέπει να διαμορφωθεί και να γίνει μια νέα γέφυρα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και αυτή τη γέφυρα η οποία υπάρχει τώρα με καλύτερα στηρίγματα, με ανακατασκευή και γενικότερα με τις συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν. Έτσι λοιπόν για τις γέφυρες Υπήρου
αναλαμβάνει, πιάνει δουλειά το ΤΕΕ της Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Έξυπνες Γέφυρες που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα κάνει τώρα το ΤΕΕ Ηπείρου? Θα καταγράψει όλες τις γέφυρες που υπάρχουν στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, όχι τα γεφύρια. Όχι παράδειγμα το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, το γεφύρι της Πλάκας και πάει λέγοντας. Γέφυρες που έχουν, που είναι σε οδική κυκλοφορία, έτσι, που περνούν από πάνω αυτοκίνητα, φορτηγά και πάει λέγοντας. Εκεί λοιπόν θα τοποθετηθούν συστήματα για την παρακολούθηση και, και της γέφυρας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο περνάνε τα αυτοκίνητα. Και είναι έτσι, θεωρώ, μια σημαντική εξέλιξη, γιατί ορισμένες από αυτές τις γέφυρες, όχι ορισμένες, οι περισσότερες μάλλον, αν όχι οι περισσότερες, όλες, έχουν πολλά χρόνια ζωής και θα πρέπει πλέον να ξεκινήσουμε να τις δούμε από κοντά και να αναλύσουμε γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια το πόσο βάρος έχουν δεχθεί, τι καταπώνηση υπάρχει. Είδα ένα πολύ ωραίο θέμα στο εξωτερικό, στην Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος, που τοποθέτησαν πάνω σε μια γέφυρα για να δούνε τη στατικότητά τους, τη στατικότητά της, 50 φορτηγά φορτωμένα με τόνους που έλεγαν ότι αντέχει η γέφυρα, τα άφησαν εκεί για ένα χρονικό διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια που περνούσαν αυτοκίνητα για να βλέπουν τις μετρήσεις και να βλέπουν τη στατικότητα. Βέβαια. Και ήταν ένα παράδειγμα αυτό που πραγματικά έτσι έκανα το γύρο του διαδικτύου και έγινε πρόσφατα αυτή την εβδομάδα. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η νέα, έτσι, θα έλεγα, δουλειά που πιάνει το ΤΕΕ για να ενεργοποιηθεί και να δούμε λίγο τι γίνεται με τις γέφυρες στην Ήπειρο. Σωστά. Και μακάρι να το κάνουν. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.